Με ιδιαίτερη λαμπρότητα παρά την πανδημία του κορονοϊού, εορτάστηκαν και φέτος στα Θεοφάνεια, στον Δήμο Μαρονία Σαπών και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Μαρόνιας. Ο Επιφάνης Χριστέ, ο Θεός και των κόσμων φωτίσας δώσει. Θα ήθελα να πω σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένη να είναι η καινούργια χρονιά με φωτισμό Θεού, όπως και να συγχαρώ όλους τους νέους που αψήφισαν. Βέβαια φέτος δεν έχει πολύ κρύο, αλλά αψήφισαν τις καιρικές συνθήκες και έσπευσαν για να ανασύρουν τον Σταυρό. Βέβαια από τους 5-7 πόσοι είναι, ένας πάντοτε ανασύρει τον Σταυρό. Είναι ο Κωνσταντίνος, τον ξέρω από μικρό, υπηρετεί στο ψαλτήρι του Καθεδρικού Ναού και τώρα είναι φοιτητής στην Κοζάνη. Έτσι λοιπόν σε όλους σας εύχομαι τον φωτισμό του Θεού, καλή δύναμη Κωνσταντίνη και σε σένα, ό,τι προτιμήσει. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Καθίστε να έχουμε και μια φωτογραφία. Καθίστε από εκεί πέρα πίσω. Πάτε κι εσείς άρχοντες. Τα παιδιά μπροστά. Καθίστε κάτω μπροστά. Είμαι 20 χρονών, σπουδάζω στην Κοζάνη. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μαργαρίτης. Είναι η δεύτερη φορά που πέφτω για το Σταυρό. Μου αρέσει πολύ. Είναι δύσκολο με το κρύο που έχει τώρα, φέτος δεν έχει. Φέτος δεν έχει πολύ κρύο, αλλά άλλες χρονιές που έχω πέσει, είχα πέσει εδώ άλλη μια φορά και μια φορά είχα πέσει και στη Λιβαδιά, εκεί στα κρύα τα Λούτρα. Είναι δύσκολο, αλλά είναι μια απόφαση που depends. Αισθάνομαι πολύ τυχερός και πολύ ευγνώμων για τον εαυτό μου, γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια από μικρός έβλεπα τους μεγάλους που έπεφταν και ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να το πιάσω. Δεν το πίστευα, αλλά πιστεύω είναι και στην τύχη, αλλά πιστεύω και το άξιζα κιόλας.